εκείνους τους οποίους είχαν πάρει παραμάσκαλα οι εργολάβοι και τα συμφέροντα και τους πρόβαλαν ατελείωτες μέρες και ώρες και σελίδες, να αμφισβητεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των εξαρτητών Ελλήνων. Εγώ, κύριε Θεοχάρη, ήμουνα στην υπογραφή της συνθήκης της Ελλάδας στην ΕΟΚ επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εγώ, κύριε Θεοχάρη, δεν ήμουνα στο ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Πού ήταν ο αρχηγός σας? Εγώ, κύριε Θεοχάρη, υπήρξα πάντοτε μέσα στο πνεύμα της δημοκρατίας με επιλεγμένους συνεργάτες όπου δούλεψα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αριστερά, δεξιά, αρκεί να άξιζαν να δουλεύουν κοντά μου. Από εκεί και πέρα, τελειώστε αυτό το παραμύθι. Τελειώστε το, διότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι πάντοτε ψάχνουν τη λύση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ευρωζώνη. Εμείς δουλειές εργολάβων δεν έχουμε πάρει. Ευχαριστούμε, κύριε Κουίκ. Το λόγο έχει... Καταρχάς, εάν υπάρχουν συνάδελφοι που ζητούν το λόγο, μπορούν να ζητήσουν το λόγο και να τους δοθεί. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ζητεί το λόγο. Για ποιο λόγο, κύριε συνάδελφε? Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε το όνομά μου τρεις φορές. Εγώ έκανα ένα πολιτικό σχόλιο. Επί προσωπικού δηλαδή. Επί προσωπικού το θέλω. Έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, για τρία λεπτά. Ως προς το αν είμαι ζαλισμένος ή όχι, η ομιλία μου απέδειξε. Από την άλλη, θα έλεγα προς τους συναδέλφους στο ποτάμι και όχι σε προσωπικά, όχι προσωπικά σε κάποιον, πως ζαλισμένος είναι όλος ο κόσμος, ακόμη και αυτός που τους ψήφισε. Διότι είχαν μια καλή ιδέα και θα μας τη λέγανε στις 26 του μήνα. Λοιπόν, επειδή αυτοί επέρονται ότι φέρναν το καινούριο και το μόνο που αποδεικνύουν με τις προτάσεις τους είναι πως είναι ένα απολύτικο συνοθήλευμα μέσα σε αυτή την αίθουσα, τους ξαναλέω να μείνουν εκεί, να δείξουν σεβασμό, να μάθουν από τους υπολείπους και σιγά σιγά με προτάσεις που δεν έχουμε δει επουδενή να εκτιμήσουμε και εμείς και ο κόσμος το ότι είστε τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, και μιλήσατε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο κύριος Θεοχάρης, κύριε συνάδελφε, με ποια διαδικασία, ως δευτερολογία ή... Όχι ως δευτερολογία, ως απάντηση στον κύριο Κουίκο. Επί προσωπικού. Επί προσωπικού, ναι. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, καταρχήν, κύριε Κουίκ, δεν έθεσα κανένα προσωπικό ζήτημα με εσάς. Η θέση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει και κάποιες θέσεις, όπως παράδειγμα τον αντισημιτισμό, οι οποίες είναι εκτός του πλαισίου της σκέψης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν έχετε κάνει δηλώσεις ως κόμμα, για παράδειγμα, ότι οι Εβραίοι στη χώρα μας πληρώνουν λιγότερους φόρους... Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεν είχα κανένα ζήτημα επί προσωπικού και το κόμμα μας... Και το κόμμα μας έχει πάρει τη μικρότερη χρηματοδότηση και είναι ένα κόμμα το οποίο θα στηρίξει ενεργά, γιατί αυτή η λάσπη ότι είμαστε ένα κόμμα των εργολάβων πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Θα στηρίξει ενεργά οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι υπέρ της διαφάνειας, είναι κατά της διαφθοράς, είναι κατά των εργολάβων, όπως λέτε, είναι υπέρ να σταματήσουν τα θαλασσοδάνεια και κάθε άλλη τέτοια πρωτοβουλία. Την περιμένουμε από την κυβέρνηση. Κυβερνάτε και περιμένουμε τις πρωτοβουλίες σας. Ευχαριστούμε, κύριε Θεοχάρη. Υπενθυμίζω ότι επί προσωπικού δικαιούνται το λόγο οι βουλευτές όταν προσβάλλονται στην τιμή τους ή όταν διαστρέφεται το περιεχόμενο των θέσεων και των τοποθετήσεών τους. Και προκειμένου να μην έχουμε τριβές, όταν είναι πρόδειλη η πόνοια έστω προσωπικού, δεν θα αντιπαρατηθέμεθα, θα σας δίνω το λόγο, όπως έκανα και για τον κύριο Κουίκ και για τον κύριο Διαμαντόπουλο και για τον κύριο Θεοχάρη. Τώρα καλώ στο βήμα τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Αριστίδη Μπαλτά. Έχετε το λόγο, κύριε Μπαλτά, για 18 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.